Πάμε γοργονάσικο. Κοιμήθηκε λίγο παραπάνω, ε. Πέθανες. Πέθανε. Να πάρουμε καφέ. Από πού? Από εδώ. Και γιατί πάμε από εδώ τότε? Γεια σας. Γεια σας. Θέλετε κάτι από εκεί, ε? Μια πίτσα ταψιού. Γεια σας, κυρία Μαρία. Τι είναι αυτό? Καλημέρα σας. Σήμερα δεν έχω βαφτεί, δεν έχω κάνει και σε παρακαλώ. Γιατί νομίζεις έχω βαφτεί εγώ? Έχω βαφτεί εγώ. Είμαστε κομπλέ. Με δύο αμάξια φύγαμε από το live χθες στο Λιξούρι. Φτάσαμε στο λιμάνι με ένα αυτοκίνητο για να πάμε στην Κυλλήνη να πάρουμε άλλο αυτοκίνητο. Μιλάμε για παραγωγή τώρα, όχι μαλακίες. Αυτό είναι το καλό, το γρήγορο που είμαστε τώρα. Το καινούργιο. Το άλλο το σομπεράμαξο. Αυτό που άμα πάει πάνω από 120 τρίζουν όλα, λες και πετάς με Boeing σε καταιγίδα. Με τυφώνα. Κάπου κάτω από τις Ινδίες, εκεί στους μουσώνες. Τι λέει ο φίλος, παρακαλώ. Ladies and gentlemen, let's follow us, let's share. Πάς, guys, please, 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 thank you. Αποστολή, Αποστολή, πες να τεχνούμε. Λιξούρι. Λιξούρι. Λες να προλαβαίνω να πάρω το δίπλωμά μου και τα χαρτιά μου όλα που τα ξέχασα στα αμάξι. Σε ποιο αμάξι? Σε αυτό που αφήσαμε στο λιμάνι. Εννοείται πως πάλι κοιμάται. Ρε, τι είναι αυτός, όπου τον αφήσει τον παίρνει ο ύπνος. Passengers are kindly requested to prepare for disembarkation. Thank you. Τι έφαγες, πες το, πες εδώ τι έφαγες. Μια πίτρια πιτούλα έχω εδώ, μάλλον. Βρισκόμαστε στην Πάτρα. Το ίδιο έλεγες και πριν καμιά ώρα στο τηλέφωνο, ότι είμαστε Πάτρα. Και ακόμα δεν έχουμε πει Πάτρα, θέλουμε κανένα δεκάλεπτο. Καμιά ώρα ρε μαλάκα, να ρε μαλάκα, Πάτρα είμαστε. Αυτό δεν είναι Πάτρα, η Πάτρα είναι κάτω από τον δρόμο. Και πάνω από τον δρόμο Πάτρα είναι. Χθες ήταν μια πάρα πολύ κουραστική μέρα. Είμαστε με 4 ώρες ύπνο. Κανονικά ήταν να είμαστε με 2 ώρες ύπνο. Αλλά δεν άντεχα. Ο Στέλιος το έκανε 5. 5 και μία ώρα στο καράβι. Θα πιστέψετε έναν άνθρωπο ο οποίος όταν θέλει να φταρνιστεί, φταρνίζεται στο τζάμι. Γυρίζει ο τύπος γιατί να βάλει το χεράκι του όπως κάνει εδώ τον αμπρογωνιαίο βόθρο. Ρίχνει τη μία, απλώνει παντού. Ρίχνει τη δεύτερη, απλώνει ξανά. Αν δεν μου το έλεγες, δεν θα και το είχα καταλάβει. Δηλαδή, αν το πιάσει κατούριμα, τι θα κάνει? Γυρνάω και έχω την εντύπωση ότι είναι ανοιχτό το τζάμι και φταρνίζομαι έξω. Και κάνω την πρώτη, κάνω τη δεύτερη και μου το λες. Και κοιτάω το τζάμι. Λέω, μαλακία έκανα. Όχι, νετάρει το μάτι μου στο παράθυρο. Πριν έβλεπα έξω. Λέω, φτερνίστηκα έξω στην εξοχή. Και νετάρω στο τζάμι και είναι ψυχάλες. Τέτοια διάβια το τζάμι. Το άλλο το γαμάτο που κάνει ο Άρης είναι στα διόδια τον οδηγάει. Ο οποίος δεν κοιτάει ποτέ τις γαμμένες ταμπέλες. Ποτέ. Έχει μία ταμπέλα πριν, έχει ταμπέλα μπροστά όταν μπαίνει στα διόδια και έχει ταμπέλα δίπλα σου ακριβώς στο παράθυρο. Την έχει εδώ. Και κάθε φορά λοιπόν ο Άρης έχει γράψει τα παπάρια του ρεπορτάζ κανονικά και τις τρεις πινακίδες και πάει πάντα στον τύπο στο κησέ και του κάνει πόσο είναι. Με ποια άλλη πόσο είναι. Καταρχάς ή καταρχήν. Είναι μπροστά σου το γαμημένο. Καταρχάς ή καταρχήν. Εδώ. Μου την είπε χτες η κοπέλα. Έχει δίκιο. Είναι καταρχάς. Ναι, καταρχάς. Παιδιά, είναι καταρχάς ή καταρχήν. Ξεκινάς μια πρόταση και λες. Καταρχάς, μας συμβαίνει αυτό. Καταρχήν. Και τα δύο σωστά είναι. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και τα δύο. Όποιος ξέρει να μας εξηγήσει. Έχω γίνει πολλές φορές ρεζίλι, μάλλον. Όλα αυτά γιατί μαλάκας τώρα δεν παίρνει να κουκλάρει, κατάλαβε. Καταρχήν. Λέω πόσο χρωστάω. Ρωτάω πόσο χρωστάω. Και το κάνω αυτό γιατί στη σύγχρονη κοινωνία έχει χαθεί η προσωπική επαφή ανθρώπου με άνθρωπο. Δηλαδή περνάμε και το βλέπουμε σαν ένα μηχάνημα. Πάρε δώσε, όχι φίλε, κάθε τόσες ώρες δεν μιλάνε όλοι, πρέπει να του μιλήσεις. Μπορεί να στα παίρνει, αλλά θα παίρνει ο εργολάβος, δεν θα παίρνει ο υπάλληλος. Και έχουμε φτάσει, έχουν υπάρχει τώρα τα διόδια, φίλε, με αυτό το πολιτή. Θα χάσουμε δουλειά και αυτοί οι άνθρωποι. Α, για τα διόδια μιλάμε τους τώρα. Γιατί, τι λέτε. Δεν ξέρω. Γεια σας. Καλησπέρα. Με άγχωσες, νόμιζα ότι έκανα λάθος. Καλό δρόμο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ναι, απατεώνα. Έλα. Είσαι λίγο πιο φιλικός με τις γυναίκες. Το παλικάρι σου πολύ βαρύς τώρα. Δεν και βαρύς, μαλάκα, είναι μια χαρά. Γεια!
γιατί το πουλί της Φώκιας είναι πλακέ. Αλλά εκεί έρχεται το ρόλο. Γιατί. Γιατί το παίζει. Το πω ότι έρχεται μαλάκια, θα τρακάρουμε γαμ. Γράφεις μαλάκα, ε. Εγώ είμαι προσεκτικός, δεν μου πέσανε. Πολύ πιο γλυκό στα κοριτσάκια. Έλα, μαλάκα. Γεια. Γεια. Μου θύμισες Joy από τα φιλαράκια. How you doing? How you doing? Είναι ο Φάιντα. Καλά. Καλά, εσύ. Για να σας μυρίσω λίγο. Κουρεύτηκε. Αλλά και σκεφαλονιά μυρίζεται. Πολύ μάθος γενικά. Γεια σας. Φαντάζομαι μέχρι να σηκωθείς. Να σηκωθείς, τι θα γίνει. Μωρό μου, πήγαινε να φέρει το μαχαίρι το πριονωτό. Σου φτιάξα καφέ. Αλήθεια. Τι θα γίνει ρε μαλάκι. Τι είναι ρε μαλάκι. Εντάξει, σηκώθηκα. Εμένα με κοιτάς. Είσαι πολύ σύγκυπερα. Ξέρεις τι είναι να βγάζουμε πρόγραμμα και να πηγαίνει 2-3 ώρες μετά το πρόγραμμα και να τον βλέπεις χαλαρό. Άμα βάζαμε στην ώρα μας δεν θα ήμασταν ροκστάρ, δεν είσαι μαλάκα. Μίλησε ο μεγάλος ροκστάρ. Εμείς πόσοι υπάλληλοι είμαστε. Σε ποια ομάδα ήσουν στο Voice? Στην Παρδί. Φτάσει νόφτα. Πάμε για live. Ξεχάσαμε να σας το πούμε. Μανάρι. I don't know if I'm alive or dead. I'm so stoned, I'm almost there. So long gone, lost inside my head. I don't know, I don't care, I don't care what happened there. I don't know, I don't care, I don't care what happened there. Just a bird. You know.
I'm born to lose, and gamble is for fools. But that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the joker. Blood out, die.